Πάμε στο σπίτι του κυρίου Κολάτου. Είναι εκεί ο Σωτήρης Κουλούδης. Σωτήρη. Καλησπέρα, Μάκη. Ακριβώς. Το είπα και το έκανε ο Δημήτρης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διοργανώνει τα θορυβώδη πάρτι. Το είπε και το έκανε. Για να δούμε λοιπόν τι είπε και τι έκανε. Τι κάνατε, κύριε Κολάτε, σήμερα? Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να χαρούμε μια μικρή νίκη. Η δικαιοσύνη με δικαίωσε και μπόρεσε να ανεβάσω ξανά τα πανό. Όταν λοιπόν ήρθαν οι αστυφύλακες, τους τηλεφώνησε η γερμανική πρεσβεία αμέσως όταν τα ανέβασα. Τους είπα, μου είπαν, η γνώμη μας είναι, λέω, δεν έχετε κανένα δικαίωμα γνώμης. Έχει πάρθει απόφαση από τη δικαιοσύνη, δεν είναι προκλητικά τα πανό, έχω δικαίωμα να τα ανεβάσω, φύγετε. Σηκωθήκαν και φύγανε. Μετά ερχόντουσαν στις φύλακες, πενάγανε, κλείσαν τους δρόμους όλους. Όμως εμείς συγκεντρωθήκαμε, ακούσαμε τραγούδια, χορέψαμε, ήπιαμε κρασί. Κρασί που δεν μας το έδωσε ο χορηγός, γιατί κανένας χορηγός που ζήτησε κρασί δεν μας έδωσε, που το έφερε ο ίδιος ο κόσμος και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ενωθήκαμε ξανά, μιλήσαμε, είμαστε εδώ. Και ο κόσμος είναι πολύ θυμωμένος. Αυτός ο θυμός σήμερα είχε μια ικανοποίηση, γιατί νικήσαμε, γιατί η δικαιοσύνη είναι κοντά μας. Και είναι σπουδαίο να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είμαστε μόνοι. Μπορεί η πολιτική ηγεσία να μας πούλησε, αλλά η δικαιοσύνη δεν μας έχει πουλήσει ακόμα. Και η δικαιοσύνη ξέρει να τολμάει και να βάζει φρένο στην αστυνομική ασυδοσία. Γιατί ήταν ασυδοσία να μπουν στο σπίτι μας, να απειλούν, να σπάσουν πόρτες? Αυτά είναι γελία πράγματα. Σήμερα οι αστυφύλακες καθυστερήθηκαν στη γωνιά και εμείς μπορέσαμε να κλείσουμε το δρόμο και το κλείσαμε. Ξέρετε, οι μικρές παρανομίες μου αρέσουν. Ναι, κλείσαμε το δρόμο. Ναι, οι μοτοσυκλιστές το αφήγανε μετά, φύγανε θόρυβο. Η γειτονιά ξύπνησε, αλλά η γειτονιά δεν διαμαρτυρήθηκε. Το χάρηκε, χειροκρότησε. Μάλιστα. Και αυτό η συντηρητική γειτονιά που μένω στο Κολωνάκι ήταν όλοι μαζί μου. Και αυτό είναι ευχάριστο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που βγάλατε το άχτι σας, πότε θα κάνετε το επόμενο πάρτι? Θα το μάθουμε τώρα. Και πότε θα κάνει το επόμενο πάρτι, γιατί έχει τώρα, θα πάω τον Ιούλιο, θα πάω στην Αίγινα, τον Αύγουστο, σας καλώ, σας προσκαλώ. Θα συνεχίσουμε με πολύ δυσκολία τις βραδιές του ελληνικού κινηματογράφου. Όλο τον Αύγουστο στην Αίγινα, στο Χθήμα μου, παίζουμε χωρίς εισιτήριο ελληνικές ταινίες και μόνο ελληνικές ταινίες. Μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο, μιλάμε για την Ελλάδα. Έρχονται οι σκηνοθέτες, έρχονται όταν έχουν φύγει οι σκηνοθέτες, έρχονται οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Πίνουμε κρασί και μιλάμε για την Ελλάδα μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο της γενιάς μου. Μπορεί να αρχίσουμε φέτος μια ταινία του Κούνδρου, την τελευταία του Νίκου, και θα πάμε 30 με 35 ταινίες. Μετά θα έρθω στην Αθήνα, θα ανεβάσω ένα πολύ σκληρό παρό και θα βγάλω την καινούργια μου ταινία, την εκτέλεση του Διόνυσου. Μάλιστα, επομένως με τους Γερμανούς. Είναι μια ταινία τόσο σκληρή για την πολιτική ηγεσία, για τους Γερμανούς. Έλεγε ο Νίτσε ότι ο κίνδυνος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι η γερμανική βαρβαρότητα. Έχω βαθιά περιφρόνηση για ένα λαό που έκανε Έκανε, κόλλησε. Κόλλησε το link μας εκεί, αλλά θα ξεκολλήσει τώρα. Και στα ειδικά άτομα. Ο Χίτλερ άδειαξε τα ψυχιατρία. Λοιπόν, είναι ο λαός δολοφόνων. Μας κοστάει πολλά λεφτά, μας κοστάει το αναγκαστικό δάνειο, μας κοστάνε αποζημιώσεις, μας κοστάνε τα αρχαία που κλέψανε. Είναι λαός που ζει εις βάρος του Νότου, είναι φτωχοί και ζουν εις βάρος μας. Θα κάνω λοιπόν μια ταινία εναντίον των Γερμανών και εναντίον των Ελλήνων πολιτικών που φιλοξενείται και οι οποίοι πιστεύω ότι προδίδουν τη χώρα μας. Να σας πω τώρα, με τους Γερμανούς προφανώς θα ασχοληθείτε πάλι το χειμώνα, οπότε η πρεσβεία θα ηρεμήσει εκεί αφού θα πάτε στην Αίγινα. Οι άνθρωποι θα περιμένουν πώς και πώς να ξεκουμπιστείτε να φύγετε. Τα πανό θα μείνουν στις θέσεις τους να τα βλέπουν. Ναι, τα πανό θα μείνουν. Να τα βλέπουν οι Γερμανοί τουρίστες που θα έρχονται στην προσβεία να κάνουν τα χαρτιά τους. Να τα γράψετε στα γερμανικά όμως. Περνάνε περίπου 10 με 15.000 άνθρωποι από εδώ. Ωραία, και να κλείνοντας. Θα πάρω και γερμανικά, έχεις δίκιο, να γράψεις και γερμανικό κάτι. Αλλά το Χίτλερ. Το Χίτλερ πολλοί Γερμανοί τον έχουν ακόμα στην καρδιά τους και τον γνωρίζουν αμέσως. Οι Μέρκελ πολλοί Γερμανοί την ψηφίζουν, άρα θα καταλάβουν και το αίμα στα νύχια, θα το καταλάβουν περίπου. Λοιπόν, βάλτε τον Χίτλερ με. Να και μια γερμανική εξήγηση. Με ακούτε? Βάλτε τον Χίτλερ να δείχνει απέναντι και να λέει από εκεί είναι η πρεσβεία μας. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Μήλος. Κλείνοντας. Έπρεπε να ανεβάσουμε στην πρεσβεία πάνω και τη σημαία του Χίτλερ μαζί. Τώρα μην το παρατραβάτε, γιατί φαίνεται ότι σας τρώει μέσα σας να πάτε στο αυτόφορο πάλι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, εσείς δεν μπορείτε, όλα δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί, αν πείτε μου, θέμα, το κάνουμε. Κλείνοντας, να μας πείτε ποιοι ήρθαν στο πάρτι σας, από τους επώνυμους. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Εγώ το έκανα για τον πολύ κόσμο. Δεν κάλεσα τους, ήρθαν ηθοποιοί, ήρθαν καλλιτέχνες, χωρίς εγώ να τους καλέσω. Ήρθαν από μόνοι τους και τους ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν κάλεσα επώνυμους. Ήρθανε, αλλά ήρθαν από μόνοι τους. Γιατί δεν είναι συγκέντρωση επώνυμου, δεν κάνουν την επανάσταση, την εξέγερση επώνυμοι. Θα την κάνουμε εμείς ο κόσμος, ο λαός.
Μάλιστα. Καλό σας βράδυ. Γιατί ξέρεις, αυτό που χάρηκα στην Τουρκία είναι ότι οι επώνυμοι κατέβηκαν στον δρόμο και παίξαν ξύλο. Εδώ οι επώνυμοι κάνονται σπίτι τους. Να είστε καλά. Να είστε καλά.